Θα πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται με την υπόθεση στην Ουκρανία. Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι έχει γίνει η κατάληψη, η πολιορκία ναι. του πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή της Ζαπόριζια και μάλιστα στην Ουκρανία. Και μάλιστα είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του πλανήτη. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει κινητοποιήσει όλους τους Ουκρανούς πολίτες, οι οποίοι τώρα κάνουν ουρές που έξω από τα φαρμακεία, περιμένοντας να λάβουν χάπια ιωδίου. Να αγοράσουν. Ναι, να αγοράσουν χάπια ιωδίου, καθώς τα χάπια ιωδίου είναι κάτι το οποίο μπορεί εντός εισαγωγικών, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά θεωρούνται ότι μπορούν να σε προφυλάξουν από τον πυρηνικό όλεθρο, τον οργανισμό. Από τη ραδιενέργεια. Άρα λοιπόν, ναι, παίρνουν οι πολίτες στην Ουκρανία, όχι μόνο στην Ουκρανία όμως, αλλά και σε Πολωνία, Βουλγαρία και Τσεχία. Τα ράφια των φαρμακείων άδειασαν λοιπόν, γιατί χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να τα αγοράσουν προληπτικά τα χάπια ιωδίου, προκειμένου, όπως λένε, να προστατευθούν από τη ραδιενέργεια. Αιτία, ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει με τη Ρωσία. Εδώ λοιπόν, ξαναλέμε, υπάρχει έντονη ανησυχία. Φοβούνται μήπως έχουμε κάποιο πυρηνικό ατύχημα, μια πυρηνική και μια ραδιενέργεια, διαρροή ραδιενέργειας, η οποία θα είναι καταστροφική για τις ζωές τους. Και γι' αυτό το λόγο προμηθεύονται προληπτικά, ξαναλέμε, χάπια ιωδίου. Τα οποία να πούμε ότι το ιώδιο είναι το γνωστό ιώδιο που βρίσκουμε στο αλάτι, στη θάλασσα. Λοιπόν, το ιώδιο είναι κάτι το οποίο πάει στους θυροειδείς αδένες και εμποδίζει επί της ουσίας την ραδιενέργεια να εισέλθει. Γι' αυτό και αγοράζουν αυτά τα χάπια, καθώς ο οργανισμός μας δεν έχει επαρκές ιώδιο από μόνος του. Χρειάζεται ως συμπλήρωμα. Πάμε όμως τώρα γρήγορα. Ενδοτικό είναι, Φίλιππε, διότι αυτό το εργοστάσιο, όπως είπε πάνω, είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Έχει 6 αντιδραστήρες και τα ξημερώματα δεχόταν επίθεση από ρωσικά πυρά. Γι' αυτό πολύ σωστά είπες ότι δεν έχει καταληφθεί, αλλά ακόμα... Πολιορκία είναι. Είναι υποπολιορκία.